Παλαιά Διαθήκη Αριθμή Κεφάλαιον 8, στίχος 5 Ομίλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγον Πάρε τους Λεβίτας ανάμεσα από όλους τους Ισραηλίτας και άγνησε αυτούς για να γίνουν άξιοι προς εκτέλεση των Ιερών των Καθηκόντων κατά αυτόν τον τρόπον θα κάμει στον αγνισμό τον αγνισμό των. Θα αυτούς με το υγειασμένον είδωρ, θα ξυριστούν εις ολόκληρον το σώμα τον, θα πλύνουν τα ενδύματά των και έτσι θα είναι καθαροί. Θα πάρουν κατόπι ένα μοσχάρι από τα βόδια με την ανάλογον προσφοράν προς ανέμακτον θυσίαν σιμιγδαλιού ζυμωμένου μελάδι. Θα πάρουν επίσης από τα βόδια άλλο ένα μοσχάρι ενός έτους προς θυσίαν περί αμαρτίας. Θα οδηγήσεις τους Λεβίτας ενώπιον της σκηνή του μαρτυρίου όπου και θα συγκεντρώσεις όλους τους Ισραηλίτας. Θα οδηγήσεις τους Λεβίτας ενώπιον του Κυρίου και οι Ισραηλίτες θα θέσουν τα σχήρα στον επάνω εις τους Λεβίτας. ο Αρών θα ξεχωρίσει τότε αυτούς και θα τους ευθερώσει ως δώρον των Ισραηλιτών προς τον Κύριον. για να είναι εις το εξής η υπηρέτε του Ιερού, ώστε να εργάζονται τα έργα του Κυρίου εις την σκηνή του μαρτυρίου. Οι δε Λεβίτε θα θέσουν τα σχήρα στον επάνω εις τα σκεφαλά των δύο μόσχων και θα θυσιάσει τον ένα μόσχον περί αμαρτίας, τον δε άλλον ως ολοκαύτωμα προς τον Κύριον για να εξηλαιωθούν εαμαρτίε των Λεβιτών. Θα τοποθετήσεις τους Λεβίτας ενώπιον του Κυρίου ενώπιον του Ααρών και των ιων του και θα προσφέρεις αυτούς ως δώρον προς τον Κύριον. Θα ξεχωρίσεις τους Λεβίτας εκ μέσου των άλλων Ισραηλιτών. Θα τους αφιερώσεις και έτσι θα ανήκουν εις εμέ. Έπειτα από αυτά θα εισέλθουν οι Λεβίτες στην σκηνή του μαρτυρίου για να υπηρετούν εις αυτήν. Θα καθαρίσεις λοιπόν αυτούς και θα τους προσφέρεις ως δώρον εις τον Κύριον. Διότι αυτοί οι Λεβίτες έχουν δοθεί σε με ως δώρον εκ μέρους των Ισραηλιτών και είναι η δική μου. Τους έλαβα για τον εαυτών μου αντί των πρωτογενήτων, των πρωτοτόκων από τους Ιού των Ισραηλιτών. Διότι σε με ανήκει κάθε πρωτότοκον από ανθρώπων έως κτίνους. Διότι όταν εγώ εθανάτωσα όλα τα πρωτότεκα των Αιγυπτίων Εξεχώρησα και αφιέρωσα εις εμέ τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών και έλαβα τους Λεβίτας αντί των πρωτοτόκων μεταξύ των ιών του Ισραήλ. Αυτούς τους Λεβίτας έδωκα ως δώρον εις τον Ααρών και τους ιούς του μεταξύ όλων των Ισραηλιτών για να εργάζονται στην σκηνή του μαρτυρίου τα έργα των Ισραηλιτών και να προσφέρουν δι' αυτούς τας εξυλαστηρίους θυσίας. Κανείς άλλος από τους Ισραηλίτας δεν θα πλησιάζει στα Άγια. Ο Μωυσής και ο Ααρών και όλος ο λαός των Ισραηλιτών έκαμαν εις τους Λεβίτας όπως έδωσεν εντολήν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Έτσι έκαμαν. οι Λεβίτε γνήστησαν και έπλυναν τα ενδύματά των. Ο Ααρών έδωκε αυτούς ως δώρον προς τον Κύριον και έκαμε τας εξυλαστικάς δια αυτούς και δια των εξαγνισμών των θυσίας. Με τα ταύτα οι Λεβίτε εισήλθον στην σκηνή του μαρτυρίου για να προσφέρουν τα υπηρεσία των ενώπιον του Ααρών και ενώπιον των ιών του όπως διέταξε ο Κύριος τον Μωυσήν για τους Λεβίτας, έτσι έκαμαν δι' αυτούς. Ομίλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγον, «Αυτή η εντολή μου θα ισχύει για τους Λεβίτας. Θα εισέρχονται και θα υπηρετούν στην σκηνή του μαρτυρίου από ηλικίας 25 ετών και άνω. κατά δε το πεντηκοστόν έτος θα αποχωρούν αυτοί εκ της υπηρεσίας των και δεν θα εργάζονται πλέον. Μόνον δύναται ο απερχόμενος εκ της υπηρεσίας αδελφός Λεβίτης να προσφερθεί και ο θελός για να και βοηθεί στην σκηνή του μαρτυρίου. Δεν του επιτρέπεται όμως να εκτελεί υπηρεσίαν. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πράξεις και θα κανονίσει σχετικώ με τους Λεβίτα και τα υπηρεσίας των. Κεφάλαιο 1 Η ημερομηνία του Πάσχα Στοιχη 1 έως 5 ιδιαίτερε περιπτώσει Στοιχη 6 έως 23 κατά τον πρώτον μήνα του δευτέρου έτους από τις εξόδου των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου, ομίλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν εις την έρημον Σινά, λέγον να τελέσουν οι Ισραηλίτες το Πάσχα εις των καθορισμένων χρόνων, δηλαδή την εσπέραν της δεκάτης τετάρτης του πρώτου μηνός, τα το Πάσχα εις των καθορισμένων χρόνων σύμφωνα με τον νόμο και την ερμηνεία του νόμου που εγώ σας έχω δώσει. Έδωσε ο Μωυσής την εντολή του Θεού εις τους Ισραηλίτας να τελέσουν το Πάσχα. Κατά την αρχή της δεκάτης τετάρτης ημέρας του πρώτου μηνός, έκαμαν οι Ισραηλίτε το Πάσχα εις την έρημον του Σινά, όπως διέταξε ο Κύριος τον Μωυσήν. Παρουσιάστησαν όμως εκεί μερικοί άνδρες νομικώ ακάθαρτοι, διότι είχαν πλησιάσει άνθρωπον νεκρών και οι οποίοι, μολυσμένοι δεν είχαν το δικαίωμα να τελέσουν το Πάσχα κατά την ημέρα εκείνη. Προσήλθον λοιπόν προς τον Μωυσήν και τον Ααρών κατά την ημέρα εκείνη, οι άνδρες εκείνοι και είπαν προ τον Μωυσήν. Εμεί είμεθα ακάθαρτοι, διότι επλησιάσαμε ει νεκρών άνθρωπων. Μήπω λοιπόν θα αποκλειστόμεν από το να προσφέρουμε προ τον κύριο κατά την ημέρα αυτήν του Πάσχα τα θυσία μα. εμείς μόνοι εκ μέσου όλων των Ισραηλιτών. Ο Μωυσής απήντησε προς αυτούς. Σταθείτε αυτού και εγώ θα ακούσω ότι θα διατάξει ο Κύριος σχετικός με σας. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν λέγον ομίλησε και είπε προς τους Ισραηλίτας «Εάν κανείς από σας ή από τους απογόνους σας ήθελε γίνει ακάθαρτος εξαιτίας προσεγγίστε ως του εις νεκρών» ή ήθελε να βρεθεί μακράν κατά τον χρόνο της εορτής του Πάσχα, θα κάνει και αυτός Πάσχα. Κατά την εσπέραν της δεκάτης τετάρτης ημέρας του Δευτέρου μηνός, θα εορτάσουν και αυτοί το Πάσχα. Θα φάγουν τον Πασχάλιον αμνών με αζύμους άρτους και πικρά χόρτα. Από τον Πασχαλινόν αμνών δεν θα μείνει τίποτε για την επομένη ημέραν και κανένα οστούν αυτού δεν θα συντρίψουν. Οι Ισραηλίτε οφείλουν να εορτάζουν το Πάσχα σύμφωνα με τον νόμο που καθορίζει τα του εορτασμού. Ο Ισραηλίτης εκείνος ο οποίος είναι καθαρός και δεν ευρίσκεται μακράν εις ταξίδιον, αμελήσει δε να εορτάσει το Πάσχα και δεν προσφέρει την καθορισμένη θυσίαν, θα εξολοθρευθεί αυτός ο άνθρωπος εκ μέσου του λαού του, διότι δεν προσέφερε την θυσία του προς τον Κύριον κατά των ορισμένων χρόνων και θα λάβει την πρέπουσαν τιμωρίαν δια την αμέλειάν του αυτήν. Εάν ένας ξένος προσέλθει στην χώρα σας και εκφράσει την επιθυμία να ρωτάσει το Πάσχα του Κυρίου, θα το εορτάσει σύμφωνα με τον νόμο και την ερμηνεία του νόμου που ορίζουν τον χρόνο και τον τρόπο του εορτασμού. Ένας νόμος θα ισχύει, διόλους, ως προς την εορτή του Πάσχα και δια των ξένων που ήλθε από την άλλη χώρα και δια των εντόπιων. Την ημέραν κατά την οποία ανεστήθη η σκηνή, εσκέπασε την νεφέλοι της σκηνή, τον οίκον αυτών του μαρτυρίου. Η νεφέλοι από την εσπέρα καθόλη τη νύχτα και ως το πρωί, ή το επάνω εις την σκηνή, ως σαν είδος πυρός. Έτσι γίνονται πάντοτε. Νεφέλοι εκάλυπτε την σκηνήν, κατά το διάστημα της ημέρας και είδο τι πυρός κατά το διάστημα της νυκτός. Όταν δε ανυψώνετο και απεσύρετο η νεφέλη από την σκηνή, οι Ισραηλίτε ανεχώρουν και στρατοπέδευαν εις τον τόπον εις τον οποίον θα εσταματούσε η νεφέλη. Δια τις προσταγής αυτής του Κυρίου τη στάσεω δηλαδή και τη αναχωρήσεω τη Νεφέλη, έπρεπε οι Ισραηλίτε να στρατοπεδεύουν και να αναχωρούν. Όλα τα σημερας κατά τα οποία η Νεφέλη θα ευρίσκεται επάνω από την σκηνή, ρίπτουσα την σκιά τη ει αυτήν, θα στρατοπεδεύουν εκεί οι Ισραηλίτε. Όταν η Νεφέλη δηλαδή παραμένει πολλά ημέρα πάνω από την σκηνή, οι Ισραηλίτε δεν θα αναχωρήσουν, αλλά θα τηρήσουν την εντολή του Θεού και θα παραμείνουν εκεί στρατοπεδευμένοι. Το αυτό θα γίνεται και όταν επολίγα ημέρα σκεπάζει η νεφέλη την σκηνή οι Ισραηλίτε πάντοτε θα στρατοπεδεύουν κατόπιν εντολής του Κυρίου που δίδεται εις το σημείο της Νεφέλης και κατόπιν εντολής Κυρίου πάλιν θα αναχωρούν. Όταν η Νεφέλη σκεπάζει την σκηνή από το βράδυ έως το πρωί, το δε πρωί αποσυρθεί, οι Ισραηλίτε θα αναχωρήσουν κατά την ημέραν ή κατά την νύχτα σύμφωνα με την εντολή που θα σημάνει δι' αυτού συνεφέλη. Όταν είναι φέλη σκεπάζει και σκιάζει την σκηνή του μαρτυρίου περισσότερον και από ένα μήνα, οι Ισραηλίτε δεν θα βιαστούν διαναχώρηση. Θα σταθμεύσουν καθόλου αυτό το διάστημα εκεί και δεν θα αναχωρήσουν. Κατόπιν εντολής του Κυρίου θα αναχωρούν. Αυτήν την εντολή του Κυρίου, την οποία έδωκε ο Θεός διά του Μωυσέως, την ετήρησαν οι Ισραηλίτε. Κεφάλαιον δέκατον Ειερέ σάλπιγγες Στήχη 1 έως 10 Τάξεις κατά την αναχώρηση από το Σινά. Στήχη 11 έως 36 Ομίλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον Να κατασκευάσεις δύο αργυρά σάλπιγγας με σφυριλασίαν θα κατεργαστείς αυτάς. Θα χρησιμοποιείς αυτάς για την συγκέντρωση των Ισραηλιτών και την κατατάξιν κίνηση των τμήματων του στρατοπέδου. Όταν θα σαλπίσεις και με τας δύο, θα συγκεντρωθεί όλο το πλήθος εμπρός στην σκηνή του μαρτυρίου. Εάν σαλπίσεις με την μία σάλπιγγα, θα έλθουν και θα παρουσιαστούν ενώπιόν σου όλοι οι άρχοντες των Ισραηλιτών. Εάν σαλπίσετε ένα ορισμένο σάλπισμα, τότε θα ξεκινήσουν εις τα τμήματα εκείνα, τα οποία είναι στρατοπεδευμένα προς Ανατολάς. Θα σαλπίσετε με δεύτερον είδος σαλπίσματος και τα τμήματα τα στρατοπεδευμένα προς Νότον θα αναχωρήσουν. Θα σαλπίσετε τρίτον είδος σαλπίσματος και θα αναχωρήσουν τα τμήματα τα οποία είναι σταθμευμένα προς δυσμάς. Θα σαλπίσετε τέταρτον είδος σαλπίσματος και θα αναχωρήσουν τα τμήματα τα ευρισκόμενα προς βοράν. Ειδικών σάλπισμα θα σαλπίσουν για την αναχώρηση εκάστου τμήματος. Όταν όμως πρόκειται για γενική συγκέντρωση των Ισραηλιτών, θα σαλπίσετε απλώς, χωρίς κανένα ιδιαίτερο σάλπισμα. Μόνον οι ιοί του θα σαλπίζουν με τα σάλπιγκας. Αυτό θα είναι κανόν παντοτινός διόλα τας γενεά σα. Εάν δε στην χώρα σας εξέλθετε εις πόλεμον εναντίον των εχθρών σας, οι οποίοι σας παρενοχλούν και σας πιέζουν, θα σαλπίσετε με τα σάλπιγκας. Θα σας ενθυμηθεί ο Θεός για να σας δώσει βοήθεια και θα διασωθείτε από τους εχθρούς σας τους οποίους και θα νικήσετε. Κατά τα σημέρα τη ευρωσύνη σας, κατά τα σεορτά σας και την εορτή της πρώτης εκάστου μηνό, θα σαλπίζετε με τα σάλπιγκας αυτάς όταν θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τα θυσία του σωτηρίου, και εγώ ο Θεός θα σας ενθυμούμε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. κατά την 20 του δευτέρου μηνό, του δευτέρου έτους από τη εξόδου των Ισραηλιτών εκ τη Αιγύπτου, ανέβη η Νεφέλη από την σκηνή του Μαρτυρίου και οι Ισραηλίτε ανεχώρησαν με όλα στα αποσκευάστων από την έρημον Σινά. Η Νεφέλη εσταμάτησε στην έρημον Φαράν, Εξεκίνησαν από την έρημον Σινά πρώτην φοράν εις πορείαν Ισραηλίτε κατόπιν εντολής του Κυρίου, η οποία τους εδόθη δια του Μωυσέως. Πρώτον εξεκίνησε το τμήμα της φυλής του Ιούδα με όλην την πολεμική του δύναμη. Επί της πολεμικής αυτής δυνάμεως αρχηγός ήτο ο Ναασών, ο Υιός του Αμιναδάβ. Επί της πολεμικής δυνάμεως της φυλής η Σάχαρ ή το ο Ναθαναήλ Ιός του Σογάρ. Της πολεμικής δυνάμεως της φυλής Ζαβουλών αρχηγός ή το Ελιάβ Ιός του Χελών. Έπειτα από αυτούς, οι ή του Γερσόν και οι ή του μεραρί λύσαντε την σκηνή του μαρτυρίου ανεχώρησαν μεταφέροντες αυτήν. Έπειτα από αυτούς εξεκίνησε το τίμημα της στρατοπεδεύσεως της φυλής Ρουβίν με τη στρατιωτική του δύναμη. Της στρατιωτικής αυτής δυνάμεως αρχηγός ήτο ο Ελισούρ, ιός του Σεδιούρ. Τη στρατιωτική αυτή δυνάμεω αρχηγός το επί τη στρατιωτική δυνάμεω τη φυλή του Σιμεών ο Σαλαμιλ ιός του Σουρισάδα. Από τη στρατιωτική δυνάμεω τη φυλή του Γαδ αρχηγός το ο Ελισάφ ιός του Ραγουίλ. Έπειτα από αυτού εξεκίνησαν οι Ιθ Καθ μεταφέροντα τα αγία σκεύη και λοιπά αντικείμενα τη σκηνή έως ότου φτάσουν όπου είναι νεφέλη σταματήσει, για να στήσουν εκεί την σκηνήν. Κατόπιν από τους ιούς του Κάαθ, θα αναχωρήσει εκ της στρατοπεδεύσεως το τμήμα της φυλής εφρέμ με τη στρατιωτική αυτού δύναμη. Τη στρατιωτικής αυτής δυνάμεως αρχηγός ήτο ο Ελισαμά, ιός του Σεμιούδ επί της στρατιωτικής δυνάμεως της φυλής του Μανασί, αρχηγός ήτο ο Γαμαλιήλ, Ιωσ. του Φασδασούρ. Δασούρ. Επί της στρατιωτικής δυνάμεως της φυλής Βενιαμίν, ήτο ο Αβιάν, ιός του Γαδεονί. Το δε στρατεποδευμένο τμήμα της φυλής του Δαν θα αναχωρήσει τελευταίον από τα άλλα τμήματα με τη στρατιωτική του δύναμην τη στρατιωτική δυνάμεω του τον αρχηγό ή το Αχίεζερ, του Αμισαδαή. Επί τη στρατιωτική δυνάμεω τη φυλή του Ασσύρ, αρχηγό ή το Οφεγεήλ, ιό του Εχράν. Επί τη στρατιωτική δυνάμεω τη φυλή Νεφθαλήμ ή το Αχυρέ, ιό του Ενάν. Αυτά ήσαν τα στρατοπεδευμένα τμήματα των Ισραηλιτών και κατά αυτήν την σειρά να ξεκίνησαν με όλα στα στρατιωτικά στον δυνάμεις. Ο Μωυσής είπε στον τον Οβάβ, τον Ιόν του Πενθερού του Ραγουήλ, του Μαδιανίτου. Εμείς αναχωρούμε τώρα διαναμεταβόμενοι στον να τον των τόπων υπεσχέθη ο Κύριος ότι θα μας δώσει. Έλα και εσύ μαζί μας και εμείς θα σε περιποιηθόμεν θα σου προσφέρουμε πολλά αγαθά διότι ο Κύριος πολλά αγαθά και ευχάριστα πράγματα υπεσχέθη εις τους Ισραηλίτας. Ο Οβάβ απήντησε προς Αυτόν Δεν θα έλθω μαζί σας αλλά θα επιστρέψω εις την πατρίδα μου εις τους συγγενείς μου Ο Μωυσής είπε και πάλι προς Αυτόν μη μας εγκαταλείπεις. Αφού μαζί μας έμεινε στην έρημον, μαζί μας θα είσαι και ο σαν μεγαλύτερος και ο σαν οδηγός εις την Χαναάν. Εάν λοιπόν έλθεις μαζί μας, τα αγαθά εκείνα τα οποία ο Κύριος εν την καλοσύνη του θα μας δώσει, θα είναι και η δικά σου. Εμείς θα σε περιποιηθόμεν και θα σε ευεργετήσομεν. οι Ισραήλοι ανεχώρησαν από το όρος του Κυρίου το Σινά και έκαμαν πορείαν τριών ημερών. Η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου επήγαινε εμπρό από αυτούς κατά τα τρεις αυτάς ημέρας για να ορίσει δι' αυτής ο Θεός των τόπων της νέας σταθμεύσεως και αναπαύσεως των. Όταν η κυβωτός επρόκειτο να ξεκινήσει, προσευχήθη ο Μωυσής προς τον Θεόν και είπε «Σήκω Κύριε και έλα μαζί μας και ας διασκορπιστούν από εμπρός μας οι εχθροί Σου, ας τραπούν εις φυγήν όλοι όσοι σε μισούν». Κι όταν οι κυβωτός σταματούσαν, ο Μωυσής προσήφιε το πάλιν και έλεγε «Έλα Κύριε, εν μέσω ημών των Ισραηλιτών» για να είσαι υπερασπιστής μας περισσότερον από χιλιάδας και μυριάδας. Όταν οι Ισραηλίτες ξεκινούσαν κατ' εντολήν του Θεού από την κατασκήνωσή των, η νεφέλη έριπτεν εις αυτούς την σκιάν κατά το διάστημα της ημέρας. Κεφάλαιον ενδέκατον Γογγισμός, στίχη 1 έως 13. Η εβδομήκοντα βοηθή του Μωυσέως, στίχη 14 έως 30. Η όρτιγο μήτρα, στίχη 31 έως 35. Μετά πορείαν τριών ημερών, έφτασαν οι Ισραηλίτε η έρημον περιοχήν. Εκεί ο λαός εγόγγιζε και εξεφράζοντο με ασέβιαν εναντίον του Κυρίου. Ήκουσεν ο Κύριος αυτά, οργίστηκε η γανάκτησεν εναντίον αυτών. Φωτιά εκ μέρους του Κυρίου ήναψε μεταξύ των Ισραηλιτών και κατέφαγεν ένα μέρος από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Εκράβγασε τότε ο λαός προς τον Μωυσήν, ζητών την επέμβασή του προς τον Θεόν. Ο δε Μωυσής προσευχήθη προς τον Κύριον και σταμάτησε το πυρ. Εμπειρισμός ονομάστη ο τόπος εκείνος, διότι εκεί ήναψε φωτιά, εκ μέρους του Κυρίου, εναντίον των Ισραηλιτών. πολλοί Αιγύπτιοι ανεμίχθησαν με τους Ισραηλίτες εις την έρημον και ακολουθήσαντες αυτούς εκυριεύθησαν από πολλάς υλικά επιθυμίας. Εκάθισαν λοιπόν αυτοί μαζί δε και με αυτούς και οι Ισραηλίτε και έκλεγον και έλεγον «Ποιος θα μας δώσει κρέας να φάγομεν» ενθυμούμεθα τα ψάρια που ετρώγαμε δωρεάν στην την Αίγυπτον, όπως επίσης τα αγκούρια, τα πεπόνια, τα πράσα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Τώρα δε η ψυχή μας είναι κατάξυρος, τίποτε άλλο δε βλέπουμε εκτός από το μάνα. Το δε μάνα ήτο σαν σπόρι κορίου, η δε μορφή του σαν κρίσταλον ο λαός επορεύεται γύρω από την κατασκήνωση, εμάζευαν αυτό, το άλεθαν εις τον χειρόμηλον, το έτριβαν εις ξύλινο γουδί, το έβραζαν εις την χύτραν και κατασκεύαζαν έπειτα με αυτό πίτες. Η ευχάριστος γεύσης του ήτο σαν γεύσης τηγανίτας με μελάδι. όταν έπιπτε κατά το διάστημα της νυχτός η δροσιά στο το στρατόπεδο, μαζί με αυτήν κατέβαινε και το μάνα. Ήκουσεν ο Μωυσής τους Ισραηλίτας να κλαίουν, κατά τους δήμους αυτών ο καθένας εις την θύραν της σκηνής του. Ο Κύριος ηγανάκτησε και οργίστη πολύ εναντίον των αλλά και εις τον Μωυσέ φάνη πολύ κακός ο θρήνος αυτός των Ισραηλιτών. Ο Μωυσής είπε τότε προς τον Κύριον «Διατί εταλαιπώρησες και επίκρανες εμέ τον υπηρέτην σου και γιατί δεν ευρήκα κάποια ανευμένη ανενώπιόν σου ώστε να μου φορτώσεις των απερίσκεπτων και ορμητικών αυτών λαών» Μήπως εγώ συνέλαβα εις την κοιλία μου όλων αυτών των λαών ή εγώ τον εγέννησα ώστε να μου λέγεις πάρε αυτόν τον λαόν στην την σου όπως η τροφός παίρνει στην την αγκάλιν της το θυλάζον νήπιον και οδήγησέ τους εις την γην την οποίαν ορκίστης εις τους πατέρας των. Πού θα έβρω εγώ κρέατα να δώσω εις όλον αυτό το πλήθος» διότι κλαίουν ολόγυρά μου και με στεναχωρούν λέγοντες «Δώσ' μας κρέας να φάγομεν». Δεν μπορώ εγώ μόνος μου να οδηγώ και να υποφέρω αυτών των λαών, διότι αυτό το έργο είναι πολύ βαρύτερο από όσων δύναμε να αντέχω. Εάν όμως εσύ επιμένεις να καταθλίβομαι στην κατάσταση αυτήν, πάρε την ζωή μου. Εάν έχω έβρει κάποιο έλεος κοντά σου, για να μην βλέπω πλέον αυτήν την ταλαιπωρία μου από τον γογγίζοντα αυτών λαών. Είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Συγκέντρωσέ μου, εβδομήκοντα άνδρας, από τους γεροντοτέρους Ισραηλίτας, τους οποίους συγνωρίζεις ότι είναι οι γεροντότεροι του λαού, συγκέντρωσέ μου και τους γραμματείς των Ισραηλιτών, θα τους φέρεις εις την σκηνή του μαρτυρίου και εκεί θα σταθούν όρθιοι μαζί με σε. Εγώ δε θα κατεβώ εκεί, θα ομιλήσω μαζί σου θα πάρω από την χάριν και την ικανότητα που έχω δώσει σε και θα δώσω εις αυτούς. Έτσι δε αυτοί, πρικισμένοι με ομίας προς τα σιδικά σου ικανότητας, θα σε βοηθήσουν εις το έργο σου, ώστε να βαστάζεις την απερίσκεπτον ορμήν του λαού τούτου και δεν θα τους οδηγείς πλέον μόνος σου. Εις δε των λαών να είπεις, Αγνιστείτε δια την επόμενη ημέραν, διότι εκλάψατε ενώπιον του Κυρίου λέγοντες: Ποιός θα μας δώσει κρέας να φάγομεν; Καλύτερα είμαι εις την Αιγύπτον. Λοιπόν, ο Κύριος θα σας δώσει να φάγετε κρέας, και θα φάγετε κρέας που τόσον πολύ επιθυμήσατε. και θα φάγετε όχι μόνον μίαν ημέραν, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα, ούτε είκοσι ημέρας. Όλα στα ημέρας ενός μηνός ολοκλήρου θα τρώγετε κρέας, έως ότου εξέλθει από τις μύτες σας, και θα γίνει για σας χολέρα η πολυφαγία, διότι αδείξατε παρακοήνη στον Κύριον που είναι πάντοτε μαζί σας βοηθός, και γογίζοντε σε κλάψατε ενώπιον του λέγοντε. Γιατί εφήγαμεν από την Αίγυπτον. Ο Μωυσής είπε προς τον Θεόν Εξακόσχε χιλιάδε πολεμιστών ανδρών είναι αυτός ο λαός εν μέσω του οποίου εγώ ευρίσκομαι και εσύ μου είπες να δώσω να φάγουν αυτοί κρέας επί ένα κατά συνέχεια μήνα. Μήπως κι αν σφαγούν όλα τα πρόβατα και όλα τα βόδια, είναι δυνατόν να επαρκέσουν δι' αυτούς. Ή αν συγκεντρώσουμε όλα τα ψάρια της θαλάσσης, θα αρκέσουν δι' αυτούς. Απήντησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, Μήπως η παντοδύναμος δεξιά του Κυρίου δεν είναι ικανή να πραγματοποιήσει το έργο του χορτασμού του λαού αυτού. Τώρα θα ειδείς και θα μάθεις εάν ο λόγος μου θα πραγματοποιηθεί αμέσως ενώπιόν μου ή όχι. Ο Μωυσής ευγήκε και ανεκοίνωσε προς τον λαόν τα λόγια αυτά του Κυρίου Συνήθρισε τους εβδομήκοντα πρεσβυτέρους και τους γεροντοτέρους του λαού και έθεσεν αυτούς ορθίους κύκλο εις την σκηνήν. Κατέβηκε ο Κύριος στην την εφέλην και ομίλησε προς Αυτόν. Επήρε από το πνεύμα που είχε δώσει εις τον Μωυσίν και έδωσεν αυτό εις τους εβδομήκοντα πρεσβυτέρους». όταν δε το πνεύμα ανεπάφθη εις αυτούς και τους εφώτισεν, εκείνοι φωτισμένοι πλέον ομίλησαν τότε λόγια Θεού. Άλλοι όμως φοράν δεν επανελήφθη αυτό. Από τους 70 πρεσβυτέρους έμειναν δύο άνδρες εις την κατασκήνωσιν. Ο ένας εκ των οποίων ονομάζεται Ελδάδ και ο δεύτερος Μουδάδ. Το πνεύμα ήλθε και εις αυτούς. Ήσαν και αυτοί γραμμένοι μεταξύ των εβδομήκοντα, αλλά διαλόγους ίσως ταπεινοφροσύνης δεν ήλθαν μαζί με τους άλλους εις την σκηνή του μαρτυρίου, φωτισμένοι και αυτοί από τον Θεόν ομίλησαν εις το τα λόγια του Θεού. Ένας νεαρός Ανίρ έτρεξε προς τον Μωυσήν και είπεν «Ο Ελδάβ και ο Μοδάβ προφητεύουν στην κατασκήνωσην. Ο Ιησούς του Ναβί, ο εκλεκτός του Μωυσέως, ο ευρισκόμενος πάντοτε πλησίων αυτού, είπε κύριε Μωυσή, εμπόδισον αυτούς να ομιλούν ως εκπρόσωποι του Θεού. Είπε προς αυτόν ο Μωυσής, γιατί σε κατέλαβε ζηλοφθονία προς χάριν μου, ήθε όλον το πλήθος των Ισραηλιτών να αναδειχθούν προφήτε του Θεού, όταν ο Κύριος δώσει το πνεύμα του εις αυτούς. Έπειτα από αυτά επέστρεψε ο Μωυσής εις στρατόπεδο και μαζί με αυτόν η βοηθή του η πρεσβύτερη του Ισραηλιτικού λαού. Η τότε παρά του Κυρίου άνεμος, ο οποίος έφερε από το μέρος της θαλάσσης πλήθος ορτίκια και τα έριψε στην την περιοχή της κατασκηνώσεως από εδώ και από εκεί κύκλο από την κατασκήνωσιν η έκταση πορεία μια ημέρα. Το στρώμα των ορτικιών επάνω στο έδαφος έφτασε του δύο πύχη, ένα και πλέον μέτρων. Ο λαό σηκώθηκε όλη την ημέραν εκείνη και όλη την νύχτα και όλη την επομένη ημέραν και εμάζευε ορτίκια τόσον πολύ ήταν το, το πλήθος των ορτικιών, ώστε και ο τα λιγότερα μαζεύσας έφτασε τους δέκα κόρους, υπέρ τα δύο χιλιάδες κιλά. Εξήρεναν αυτά κύκλο από την κατασκήνωση. Τα κρέατα από τα ορτίκια ήσαν ακόμη στα δόντια των και δεν είχαν ακόμη σταματήσει να τρώγουν όταν ο Κύριος εξοργίστη εναντίον του λαού δια την λεμαργίαν και θανάτωσε πολλούς από αυτούς. Εδώ θηδέει στον τόπο εκείνον το όνομα «Μνήματα της Επιθυμίας», διότι εκεί έθαψαν πολλούς από τον λέμαργον αυτών λαών. Από τα «Μνήματα της Επιθυμίας» ανεχώρησεν ο λαός δια την Άσυροθ, όπου και έφτασε. Κεφάλαιον 12 Μαριάμ και Ααρόν κατά του Μωυσέως Του Θεού η επέμβασης στίχη 1 έως 15 Ις Άσιροθ ομίλησεν η Μαριάμ και ο Ααρόν απρεπός κατά του Μωυσέως ένεκα της αιθιοποίησης σύζυγου του, την οποία αυτός είχε λάβει ως σύζυγον, διότι πράγματι είχε λάβει η γυναίκα αιθιόπισαν. Και είπαν, «Μήπως εις τον Μωυσήν μόνον ομίλησε ο Θεός, δεν ομίλησε και εις ημάς» ήκουσεν ο Θεός αυτών των γογγισμών. Ο Μωυσής όμως είτο άνθρωπος πολύ πράος, πραότερος από όλους τους ανθρώπους που ευρίσκοντο εις την γη, και δεν εθύμωσε δια όσα έλεγον εναντίον του η αδελφή του. Ο Κύριος όμως είπε αμέσω προς τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ πηγαίνετε και οι τρεις σας στην σκηνή του μαρτυρίου. Εκείνοι μετέβησαν στην σκηνή του μαρτυρίου. Κατέβη ο κύριος Ισνεφέλιν, που είχε την ορφήν στήλου, εστάθη στην την θύραν της του μαρτυρίου και κάλεσε τον Αρόν και τη Μαριάν, οι οποίοι και προσήλθον. Είπεν ο Κύριος προς αυτούς. Ακούσατε προσεκτικά τους λόγους μου. Εάν κανείς από σας γίνει προφήτης Κυρίου, εγώ ο Κύριος θα γίνω γνωστός και θα μιλήσω προς Αυτόν ή εν οράματι ή κατά τον ύπνον Του. Δεν έγινε όμως το ίδιον και δια τον υπηρέτην μου τον Μωυσίν. Αυτός είναι ο εμπιστός μου διόλων των Ισραηλιτικών λαών μου. Στόμα με στόμα ομίλησα προς Αυτόν, κατά πρόσωπον, και όχι με παραβολάς και σύμβολα. Αυτός είδε την δόξαν Κυρίου. Σεις, γιατί δεν εφοβηθήκατε να καταλαλήσετε έναν τέτοιον υπηρέτη μου, όπως είναι ο Μωυσής, οργίστη και ηγανάκτησεν εναντίον αυτών ο Κύριος και πλήρης θυμού απήλθεν. Η νεφέλη απεμακρύνθη τότε από την σκηνήν και η δου η Μαριάμ εγέμισε λέπραν και έγινε λευκή ως σαν το χιόνι. έριψε το βλέμμα του Ααρών εις την Μαριάμ και την είδε γεμάτην λέπραν. Έντρομος τότε είπε προς τον Μωυσήν, «Κύριε, σε παρακαλώ, να μη μας αποδώσει ο Θεός κατά την αμαρτία την οποίαν χωρίς επίγνωση του βάρους της διεπράξαμεν. Ας μη καταντήσει η Μαριάμ εξαιτίας της λέπρας της ως νεκρά» ο ένα έκτρωμα το οποίο εξέρχεται από την κοιλία της μητρός του παράκαιρα, με φαγωμένον το ίμιση από τα σάρκα του. Και ο ανεξίκακος Μωυσής εβόησε προς τον Κύριον λέγον, «Ω Θεέ μου, σε θέρμο παρακαλώ, θεράπευσε αυτήν». είπε ο Κύριος προς τον Μωυσίν, «Εάν ο πατέρας της την έφτυνεν εις το πρόσωπον, δε θα εντρέπετο, και επί επτά ημέρας δε θα έμενε απομονωμένη λόγω εντροπή. Προς τη μορίαν της, ας απομακρυνθεί έξω από την κατασκήνωση επτά ημέρας και με τα τάφθα θα επανέλθει» και εχωρίστη η Μαριάμ και έμεινε έξω από την κατασκήνωσιν επτά ημέρας. Ο δε λαός δεν ανεχώρησε από τον Ασυρόθ, έως ότου εκαθαρίστη η Μαριάμ από την Λέπραν. Κεφάλαιον δέκατον Η αποστολή των δώδεκα κατασκόπων, στίχη 1 έως 21 Εαποθαρρυντικέ πληροφορίε των 10 Στοίχη 22 έως 34 Με τα ταύτα ανεχώρησε ο λαό από την Ασυρόθ και κατεσκήνωσε εις την έρημον του Φαράν. Εκεί Ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον Διάλεξε και στείλε σύ ο ίδιος άνδρας για να κατασκοπεύσουν την χώρα των Χαναναίων την οποία εγώ θα δώσω ως ιδιοκτησίαν εις τους Ισραηλίτας. Θα εκλέξεις ανα ένα άνδρα από κάθε φυλήν άρχοντα κατά τας πατριαρχικά των οικογενείας και θα στείλεις αυτούς εις κατασκόπευση της Χαναάν. Ο Μωυσής εξέλεξε και έστειλε αυτούς εις την έρημον Φαράν, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Όλοι αυτοί οι άνδρες ήσαν αρχηγοί των Ισραηλιτών. Αυτά δε είναι τα ονόματά των. Της φυλής Ρουβίν ο Σαμουήλ, ιός του Ζαχούρ. Της Φιλής Σιμεών ο Σαφάτ, Υιός του Σουρί. Της Φιλής Ιούδα ο Χάλεφ, Υιός του Ιεφωνή. Της Φιλής Ισάχαρ ο Ιλαάλ, Υιός του Ιωσήφ. Της Φιλής Εφραίμ ο ή Υιός του Ναβί. Της φιλής Βενιαμίν ο Φαλτή ιός του Ραφού. Της φιλής Ζαβουλών ο Γουδιήλ ιός του Σουδή. Της φιλής Ιωσήφ από τους απογόνους του Μανασί ο Γαδί ιός του, ιός του Σουσί. Της φιλής Δαν ο Αμιήλ, Υιός του Γαμαλή. Της φιλής Ασύρ ο Σαθούρ, Υιός του Μιχαήλ. Της φιλής Νεφθαλήμ ο Ναβί, ιός του Σαβί, της φυλής Γαδ, ο Γουδιήλ, ιός του Μακχή. Αυτά ήσαν τα ονόματα των ανδρών τους οποίους απέστειλε ο Μωυσής να κατασκοπεύσουν την χώραν Χαναάν. Ο Μωυσής επωνόμασε Ιησούν τον Αυσί, τον Υιόν του Ναβί. Αυτού απέστειλε ο Μωησή να κατασκοπεύσουν την Χαναάν και είπε προ αυτού: Θα ανεβείτε αυτήν την έρημον και εν συνεχεία θα ανεβείτε εις το όρος Και θα είδατε την χώρα τι λογή είναι αυτή. Τον λαό ο οποίο κατοικεί ει αυτήν, εάν είναι ισχυρό ή ασθενή, εάν είναι ολίγοι ή πολλοί εξακριβώσατε οποία της είναι η γη στην οποία αυτοί κατοικούν. Εάν είναι ωραία και έφορος ή αν είναι άγονος και ξηρά. Ποια είναι η πόλης εις τας οποίας αυτοί κατοικούν, εάν είναι περιτυχισμένε ή ατύχιστη. Ποια είναι η γη αυτή, εάν είναι πλουσία ή παραμελημένη, εάν έχει δένδρα ή όχι. Θα μείνετε πολύγον διάστημα εις την χώραν και θα πάρετε από τους καρπούς αυτής. Τότε δε που απεστάλησαν, ήσανε τελευταία η μέρα του έαρος και η αρχή του θέρους, όταν πλέον είχαν οριμάσει τα πρώιμα στα φύλλα. Ανέβησαν οι δώδεκα αυτοί κατάσκοποι και κατασκόπευσαν την χώρα από την έρημον Σιν έως την Ροόβ, όπου κοίτα επί της οδού, δια της οποίας εισήρχοντο οι σεμάθ. Εν συνεχεία επέστρεψαν εις την έρημον, έφτασαν εις την Χευρών, όπου κατοικούσαν οι Αχιμάν, οι Σεσί και οι Θελαμί, απόγονοι του Ενάχ. Είχε βρόν είχε οικοδομηθεί επτά έτη πριν κτιστεί η Τανίν της Αιγύπτου. Έφτασαν εις μίαν φάραγγα, η οποία ονομάστη Φάραγξ Βότριος, για τα, πολλά, για τα πολλά και εκλεκτά στα φύλια της, και την κατασκόπεψαν. Από εκεί έκοψαν ένα κλίμα και μίαν σταφυλίνη σε αυτό, Εσήκωσαν αυτό εις αναφορείς, έκοψαν επίσης και επήραν μαζί τον Ρόδια και Σίκα. Τον τόπον δε αυτόν ονόμασαν Φάραγξ Βότριος. Για το στοφίλι το οποίο έκοψαν από εκεί οι Ισραηλίτε. Αφού κατεσκόπευσαν επί τεσσαράκοντα ημέρα στην χώραν, επέστρεψαν εις το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. επορεύθησαν και ήρθαν προς τον Μωυσήν, προς τον Ααρών και προς όλων των λαών των Ισραηλιτών εις την έρημον Φαράν, εις τον τόπον Κάδης. Διηγήθησαν εις αυτούς και ιστον τον λαόν όσα είδον και έδειξαν των καρπών της χώρας. Διηγήθησαν δηλαδή στον Μωυσήν και είπαν Επήγαμε στην χώρα στην οποία μας έστειλες να κατασκοπεύσουμε, εις την χώρα την ρέουσαν γάλα και μέλι, και αυτός είναι ο καρπός της. Αλλά ο λαός που κατοικεί εις αυτήν είναι ισχυρός. Η πόλη είναι πολύ μεγάλε, οχυρωμένα με τύχη ολογυράτων. ἐκίδωμεν την γενεάν ενάχ, τους γίγαντας. Ο Αμαλίκ επίσης κατοικεί στην νότιαν περιοχή της χώρας. Ο Δέχεταίο ο Εβαίος, ο Ιεβουσέος και ο Αμοραίος κατοικούν στην ορεινή περιοχή. Ο Δέχανανέος κατοικεί την περιοχή μεταξύ Μεσογείου Θαλάσσης και Ιορδάνου Ποταμού. Ο λαός έμεινε σιωπηλό και κατηφής. Ο Χάλεβ όμως καθησύχασε τον λαό ο οποίος είχε αρχίσει να δυσφορεί κατά του Μωυσέως και είπε προς όλους «Όχι, θα προχωρήσομεν, θα κατακτήσομεν και θα κληρονομήσομεν την χώραν αυτήν, διότι είμαι θα ισχυρή και θα υπερισχύσω μεν απέναντι των κατοίκων τη. Οι άλλοι όμω κατάσκοποι οι οποίοι είχαν ανέβει μαζί με αυτόν έλεγαν και ξαναέλεγαν όχι. Δεν αναβαίνουμε στην χώρα αυτήν, διότι δεν μπορούμε να την παραταχθούμε προς τον λαό της, επειδή είναι πολύ ισχυρότερος από εμάς. Οι άνδρες αυτοί έδωσαν προς τους Ισραηλίτας πολλή αποθαρρυντική περιγραφή για την χώρα που είχαν κατασκοπεύσει λέγοντες. Η γη την οποία επήγαμε να κατασκοπεύσουμε είναι η γη που κατατρώγει τους κατοίκους της. Ο δε λαός τον οποίον εις αυτήν είδομεν είναι άνδρες υπερμεγέθης. εκεί είδομεν τους γίγαντας ενώπιον των οποίων εμείς εφαινόμεθα όπως και πράγματι είμεθα σαν ακρίδες. Mm. Κεφάλαιον δέκατον τέταρτον Γονγκισμός και ανταρσία στίχη 1 έως 10 Η Παραθεού Τιμωρία, στίχοι 11 έως 45 Εξαιτίας των αποθαρρυντικών αυτών πληροφοριών, συνεκλονίστηκε η γέρθη όλος ο λαός του Ισραήλ, ύψωσαν την φωνήν και θρηνολογούσαν ολόκληρον την νύκτα. άλλοι εγόγγιζον εναντίον του Μωυσέως και του Ααρών. Όλον αυτό το πλήθος είπαν προς αυτούς. Ήθε να είχομεν να αποθάνει στην Αίγυπτον, παρά να αποθάναμε στην έρημον αυτήν τώρα. Γιατί ο Κύριος μας εισάγει στην χώρα αυτήν, ώστε εμείς να φωνευθόμενη στον πόλεμον. Οι δε γυναίκες και τα παιδιά μας να πέσουν εχμάλωτοι στα χέρια εκείνων. Το καλύτερο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να επιστρέψουμε στην Αίγυπτον. Εν συνεχεία δε εξαιρεθισμένοι είπαν ο ένας προς τον άλλον. Ας εκλέξουμε αρχηγόν, για να μας οδηγήσει αυτός πλέον και να επιστρέψουμε εις την Όταν ήκουσεν αυτά ο Μωυσής και ο Ααρών, έπεσαν κατά γης ενώπιον όλου του λαού των Ισραηλιτών, παρακαλούντες αυτούς να μην προχωρήσουν στην την ανταρσίαν αυτήν. Ο δέη Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, ο Υιός του Ιεφωνή, εξ εκείνων που κατασκόπευσαν την χώραν, ακούσαντες αυτά έσχισαν τα ενδύματά των και είπαν προς όλον το πλήθος των Ισραηλιτών. Η γη την οποίαν κατασκοπεύσαμεν είναι πολύ, πάρα πολύ ωραία και έφορος. Εφόσον δε ο Κύριος μας έχει εκλέξει ως λαόν του, θα μας εισαγάγει ως κατακτητάς και Κύριους και θα δώσει η την γήν αυτήν η οποία ρέει γάλα και μέλι. Λοιπόν, μη επαναστατείτε εναντίον του Κυρίου και μη φοβηθείτε των λαών της χώρας αυτής, διότι θα τον κατακτήσομεν και θα τον καταφάγομεν ως σαν ένα κομμάτι ψωμιού έχει πλέον λήξει ο καιρός της προστασίας των ανθρώπων αυτών υπό του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Μη φοβηθείτε αυτούς. Όλον όμως το πλήθος των Ισραηλιτών, εξαγριωμένων και έξαλων, όρμησε να λιθοβολήσει τον Ιησούν του Ναβί και τον Χάλευ. Αλλά θεία λάμψη σε φάνη εις την φέλη επάνω εις την σκηνή του μαρτυρίου, ενώπιον όλων των Ισραηλιτών και τους αναχέτησεν από το έγκλημα. Είπε τότε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έως πότε θα με εξοργίζει αυτός ο λαός, έως πότε δεν θα πιστεύουν εις όλα τα θαύματά μου τα οποία έκαμα εις αυτούς, και λοιπόν, θα τους χτυπήσω δια θανάτου, θα τους εξολοθρέψω και θα αναδείξω σε και των πατρικών σου οίκων έθνος μέγα, πολύ ισχυρότερον από τον λαών αυτών. Ο Μωυσής είπε τότε προς τον Κύριον Οι Αιγύπτιοι έχουν πλέον ακούσει και μάθει ότι σύ με την ακατανίκητον δύναμήν σου έβγαλες ελεύθερον των λαών τούτων εκ μέσου αυτών. Αλλά και όλοι όσοι κατοικούν την χώραν αυτήν έχουν ακούσει για τα θαύματά σου και έχουν πιστεί ότι εσύ είσαι ο Κύριος και Θεός του λαού τούτου, του λαού ο οποίος σε βλέπει πρόσωπον προς πρόσωπον και ότι η νεφέλη σου ευρίσκεται επάνω από αυτούς. Σύ δε προπορεύεσαι, εις αυτούς ως οδηγός, κατά μεν την ημέραν σαν στήλει νεφέλης, κατά δε την νύκτα σαν στήλει πυρός. Εάν λοιπόν εξοντώσεις τον λαών αυτών αμέσως, ως αν πρόκειται δια έναν άνθρωπον, όσα έθνη έχουν ακούσει για το θαυμαστόν και παντοδύναμο όνομά σου θα είπουν, επειδή δεν κατόρθωσε να οδηγήσει ο Θεός να φέρει τον λαόν τούτον εις την χώραν, την οποίαν με όρκον είχε υποσχεθεί να τους δώσει, τους κατέστρωσε νεκρούς εις την έρημο αυτήν γήν. Αλλά, Κύριε, ας φανεί και ας υψωθεί και τώρα το μεγαλείον της δυνάμεό Σου, όπως άλλοτε είχες διακηρύξει, λέγον, ότι είσαι Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, και αξιόπιστος εις τα λόγια σου. Είσαι εσύ Κύριος ο οποίος συγχωρεί και εξαλείφει παρανομίας και αδικίας και γενικώ τα αμαρτίας, αλλά και δεν αφήνει ατιμόρυτον των ένοχων, φτάνον μέχρι του σημείου να καταλογίζει ευθύνη και να τιμωρεί τα τέκνα μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς για τα σαμαρτία των πατέρων Τον. Αλλά συγχώρησε Κύριε κατά το μέγα σου έλεος την αμαρτίαν εις των λαών τούτων. Γίνε εύσπλαχνος, όπως εύσπλαχνος έγινε εσείς αυτούς από την ημέρα της εξόδου των από την Αίγυπτον μέχρι τώρα. Είπε τότε ο Κύριος προς τον Μωυσήν θα γίνω εις αυτούς ήλεος, σύμφωνα με την παράκλησή σου. Αλλά εγώ ζω και ζών είναι το όνομά μου και θα πλημμυρίσει ολόκληρον την γη η δόξα και η δύναμη της δικαιοσύνης μου. Διότι όλοι οι Ισραηλίτε οι οποίοι είδον την δόξα μου και τα θαύματα τα οποία έκαμα στην την Αίγυπτον και στην την έρημον και παρόλον τούτο με παρόργησαν, τώρα, διαδεκάτην την φοράν, και δεν υπήκουσαν εις την εντολή μου, κατά μετάκλητον απόφασή μου, δεν θα ειδούν την χώρα, την οποία διόρκου είπε εις στους πατέρας των, αλλά θα την ειδούν μόνον τα τέκνα των, τα οποία είναι εδώ μαζί μου, και δεν μπορούν ακόμη να κάνουν διάκριση μεταξύ καλού και κακού, κάθε νεότερος και άπειρος. Εις αυτά εγώ θα δώσω την χώραν. Όλοι δε εκείνοι που με παρόξυναν δεν θα την ειδούν. Τον δούλον μου όμως τον χάλευ, διότι είναι άλλου πνεύματος από τον λαόν αυτών και με οικολούθησε, θα τον εισαγάγω εις την χώραν όπου εισήλθεν ως κατάσκοπος και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν αυτήν. Ο Αμαλίκ και ο Χανανέος θα κατοικούν τώρα αυτή την κοιλάδα. Σείς δε αύριον αναχωρήσατε και επιστρέψατε εις την έρημον προς την κατεύθυνση της ερυθράς θαλάσσης. Είπεν ακόμη ο Κύριος προς τον Μωυσίν και τον Ααρών Έως πότε θα ανέχομαι των πονηρών αυτών λαών, όσα αυτοί γονγίζουν εναντίον μου, όπως και των γονγισμών αυτών εναντίον σας, όλα τα έχω ακούσει. Υπέ λοιπόν εις αυτούς, ζω εγώ, λέγει Κύριος, κατά μετά κλειτον μου, ακριβώς όπως μου είπατε και ήκουσα, έτσι θα κάμω εις σας. Δηλαδή, ή στην έρημον θα πέσουν νεκρά τα σώματά σας. Εδώ θα αποθάνετε όλοι όσοι κατά την απογραφήν που έγινε και ηρυθμήθησαν από είκοσι ετών και άνω, όλοι όσοι εγόγγισαν εναντίον μου. Κανείς από σας δεν θα εισέλθει στην γη, επάνω από την οποίαν άπλωσα εγώ το παντοδύναμο χέρι μου και ορκίστην να σας εγκαταστήσω αλλά θα εισέλθουν εις αυτήν μόνον ο Χάλευ, ο Υιός του Ιεφωνή και ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί. Και τα παιδιά, για τα οποία είπατε ότι θα πέσουν τάχα εχμάλωτα εις τα χέρια των εχθρών, θα οδηγήσω εις την γη της Επαγγελίας και θα κληρονομήσουν την χώρα αυτήν, την οποία να σεις δια τα σας εχάσατε. Τα μέλη του σώματός σας θα πέσουν και θα μείνουν εις την έρημον αυτήν. Διαδέ τα παιδιά σας όσα είναι κάτω των 20 ετών θα περιπλανώνται εις την έρημον επί 40 έτη και θα υποφέρουν τα συνεπία της αποστασίας σας από τον Θεό μέχρι ότου αποθάνουν εις την έρημον όλοι οι άνω των 20 ετών. Για τα σαμαρτίας που διαπράξατε θα υποστείτε την τιμωρία της δικαίας αγανακτήσεως και οργής μου επί τεσσαράκοντα έτη, κατά τον αριθμών των ημερών τα οποία κατεσκοπεύσατε την χώραν. Κάθε ημέρα θα υπολογιστεί η σεν έτος. Εγώ, ο Κύριος, ομίλησα. Οριστικός και αμετακλήτως θα κάμω ότι είπα εις των αμαρτωλών αυτών λαών, ο οποίος εστασίασε εναντίον μου. Εις στην έρημον αυτήν θα εξοντωθούν και θα αποθάνουν. Οι άνδρες τους οποίους έστειλε ο Μωυσής να κατασκοπεύσουν την χώραν και οι οποίοι επιστρέψαντες εξηρέθησαν των λαών εις κατά της χώρας αυτής με το να είπουν δόλια και ψευδίδια αυτήν οι άνδρες αυτοί οι οποίοι με πείσμα είπαν και διέδωσαν πονηράς πληροφορία για την χώρα, εκτυπήθησαν πρώτοι από τον Κύριον και απέθανον. Από τους άνδρας εκείνους οι οποίοι μετέβησαν για να κατακουσκοπεύσουν την χώρα, έζησαν μόνον ο Ιησούς, Ιός Ναβή και ο Χάλευ, Ιός η Εφωνή. Ο Μωυσής ανακοίνωσε εις όλους τους Ισραηλίτας τα λόγια αυτά του Κυρίου. Ο λαός ακούσας επέντησε πολύ. Για να επανορθώσουν δε τάχα την παρακοήν αυτήν και αποφύγουν την τιμωρίαν, ηγέρθησαν οι, οι Ισραηλίτε πολύ πρωί και ανέβησαν στην την κορυφή του όρους λέγοντες προς τον Μωυσήν. Ιδού εμείς τώρα θα εισέλθομεν εις τόπον τον τόπο τον οποίον είπε ο Κύριος διότι πράγματι με την παρακοή μας ημαρτήσαμεν ενώπιόν του. Ο Μωυσής απήντησε, «Διατί και τώρα σεις παραβαίνετε πάλιν την εντολή του Κυρίου, δεν θα ευοδοθεί η απόπειρά σα. Μη προχωρείτε, διότι ο Κύριος δεν είναι μαζί σας. Θα νικηθείτε και θα πέσετε ενώπιον των εχθρών σας». Οι Αμαλικίτε και οι Χαναναίοι ευρίσκονται εκεί αντιμέτωποι έμπροσθέν σα και θα πέσετε εν στόματι μαχαίρα, επειδή απεστατήσατε και παρικούσατε τον Κύριον και ο Κύριος δεν θα είναι πλέον μαζί σας. Εκείνοι όμως επέμειναν στην την απερίσκεπτον απόφασήν επροχώρησαν και ανέβησαν εις την κορυφή του όρους, αλλά οι κυβωτός της Διαθήκης και ο Μωυσής δεν ακινήθησαν από το στρατόπεδο. Οι δραμαλικοίτε και οι χαναναίοι, οι κατοικούντες στο όρος εκείνο, κατέβησαν και επετέθησαν εναντίον των Ισραηλιτών. Τους έτρεψαν εις φυγήν και κατέκοψαν αυτούς μέχρι τη Σερμάντ. Οι δε διασωθέντες από την σφαγήν Ισραηλίτε επέστρεψαν στο στρατόπεδο. Κεφάλαιον δέκατον πέμπτον Διατάξεις περιθυσιών στίχη 1 έως 16 Η προσφορά των άρτων στίχη 17 έως 21 η εξηλαίωση των πτεσμάτων, στίχη 22 έως 31. Τιμωρία του βεβηλώσαντος το Σάββατον, στίχη 32 έως 44. Ο Κύριος είπε προς τον Μωυσήν. Ομίλησε προς τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς. Έλθετε εις την χώρα της οριστικής εγκαταστάσεώς σας, την οποία εγώ σας δίδω, θα προσφέρετε προς τον Κύριον θυσίας ολοκαυτομάτων, αιματηράν ή ανέμακτον θυσίαν, για την εκπλήρωση ταξίματος, ή άλλην εκουσίαν προσφοράν η θυσίαν κατά τα σεορτάς, ώστε αυτή να γίνει ευπρόσδεκτος, όσος μη ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν μεν η προσφορά είναι από τα βόδια ή από τα πρόβατα, ο προσφέρον αυτήν την αιματηράν θυσίαν προς τον Κύριον, θα προσφέρει συγχρόνως και εν δέκατον του υφή, δύο περίπου κιλά, σημιγδάλι ζυμωμένο με λάδι ενός τετάρτου του ίν, το ίν περιέχει 840 περίπου γραμμάρια, εις την αιματηράν θυσίαν του ολοκαυτώματος ή εις την ανέμακτον θυσίαν, θα προσφέρεται προς πονδύν και ένα τέταρτον του ειν ίν ίνου. Εις κάθε θυσίαν αμνού θα προσφέρεις και θυσίαν του ίνου, ώστε αυτή να γίνεται ευάρεστος ως μη ευωδίας προς τον Κύριον. Και διακάστην θυσίαν κρυού, ή ως θυσίαν άλλου είδους θα προσφέρεις και θυσίαν δύο δέκατα σε μυγδάλι ζυμωμένο με εν τρίτον του ειν ελαίου. Θα προσφέρεις και εν τρίτον του ειν ίνου εις ποντίν ώστε η θυσία σας να γίνει ευπρόσδεκτος ως μη ευωδίας εις τον Κύριον. Όταν δεν προσφέρεται ευώδια ως θυσίαν ολοκαυτώματος ή ως θυσίαν εις εκτέλεσιν ταξίματος ή ως σωτήριον προς τον Κύριον, ο προσφέρον θα προσθέσει στο θυσιαζόμενον μόσχον ως ανέμακτον θυσίαν τρία δέκατα, δέκατα σεμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι ημίσεως ίν ειν, και ίνων προσπονδύν ημίση του ίν, ώστε η θυσία να γίνει ευπρόσδεκτος ως μη ευωδίας στον το αυτό θα κάμεις για την θυσία ενός μόσχου ή ενός κρύου ή ενός αμνού από τα πρόβατα ή από τα γίδια. Αναλόγως του αριθμού των προσφερωμένων ως θυσίαν ζώων θα κάμετε και για την ανέμοκτη προσφοράν, σύμφωνα με τον αριθμό ενός εκάστου από αυτά. Κάθε εντόπιος Ισραηλίτης έτσι θα κάνει προκειμένου να προσφέρει θυσίαν εις τον Κύριον, για να γίνει ευπρόσδεκτος όσος μη ευωδίας εις τον Κύριον. Εάν έχει ξένος εις την χώρα σας, ή άλλος κανείς ευρεθεί μεταξύ σας σήμερον, και εις τα σκατόπιν γενεά σας, και θελήσει να προσφέρει θυσίαν ευπρόσδεκτον ως ευάρες των ευωδίαν εις τον Κύριον, θα πράξει όπως και εσείς κάμνετε. Έτσι θα προσφέρει τα θυσίας του προς τον Κύριον, όλος ο λαός του Ισραήλ. Ένας νόμος θα υπάρχει για εσάς και για τους ξένους οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ σας. Νόμος παντοτινός εις όλας τας γενεάς αυτάς. Όπως σις έτσι και ο ξένος θα είναι και θα ενεργεί απέναντι του Κυρίου. Νόμος ένας καθήκον ένα θα υπάρχει και δια σας και δια των ξένων που κατοικεί μεταξύ σας. Ομίλησε ενώπιος προς τον Μωυσίν λέγον. Ομίλησε προς τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς. Όταν εισέλθετε εις την χώρα με στην οποίαν εγώ θα σας εισαγάγω και όταν πρόκειται να φάγετε εσείς από τους άρτους της γης εκείνης θα αφαιρέσετε για να αφιερώσετε εις τον Κύριον την απαρχήν από τους ενζήμους άρτους σας. Θα ξεχωρίσετε έναν άρτον ως αφιέρωμα θυσίας, ως αφέρεμα προς τον Κύριον. Όπως προσφέρετε τα σαπαρχάς από το αλόνι, έτσι θα προσφέρετε και τον ένζυμον άρτον αυτός ο άρτος θα είναι η απαρχή την οποία ως αφιέρωμα θα δώσετε στον τον Κύριον. Αυτό θα το τηρήσετε εις όλα στα γενεά σας. Όταν δεν αρτήσετε και δεν εκτελέσετε αυτά τα εντολά τας οποίας έδωσε προς τον Μωυσίν Κύριος, όπως διέταξε δια του Μωυσέως εις σας, από την ημέραν κατά την οποία έδωσε τα εντολάς σε αυτάς ο Κύριος προς σας, και εις όλα στα σκατόπιν γενεά εάν μένει η αμαρτία αυτή δεν υποπέσει στην αντίληψη της συναγωγής και γίνει ακουσίως εκ μέρους του λαού, όλος ο λαός θα προσφέρει ένα μοσχάρι υγιές και αρτιμελές εις θυσίαν ολοκαυτώματος για να γίνει αυτή ευάρεστος όσος μη ευωδίασης των Κύριων.